αν και έχουν αναφερθεί και σε πολλά από, αυτά, πολλά από αυτά, που θα έλεγα έχουν αναφερθεί από τους προηγούμενους ομιλητές της Λαϊκής Εισπύρωσης και ειδικά από το ε, Γιάννη τον Πρωτούλη, εγώ θα αναφερθώ, θα, αναφερθώ εν συντομία σε κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, τα οποία σαν Λαϊκή Συσπήρωση αναδείξαμε και μέσα και έξω από το Περιφαριακό Συμβούλιο όλη την προηγούμενη Φιτεία, αυτή τη θητεία και τα οποία θερούμε ότι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα και θα, θα έπρεπε μάλλον να αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα και τη περιφέρεια. Αν πάρουμε υπόψη και όλα αυτά που ζήσαμε, όλε αυτέ τι καταστροφέ με τι πυρκαγιέ, τι πλημμύρε, το χιονιά, και με δεδομένο τον προπολογισμό που μα καλείται σήμερα να ψηφίσουμε, εμεί δεν βλέπουμε καμία θετική δράση για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντο, του λαού και τη περιουσία του από του κινδύνου που επιφυλάσσει, ακριβώ αυτή η έλλειψη που παρατηρείται θωράκιση τη Αττική σε ζητήματα πολιτική προστασία. Ε, Στην ε, στη, βρισκόμαστε στα ίδια και χειρότερα Σήμερα λοιπόν λίγη μια θητεία και μένουμε στα ίδια έργα θεατές Προϋπολογισμός ισοσχελισμένος και ευθυγραμμισμένος με τον κρατικό προϋπολογισμό Της πολιτικής της κυβέρνησης, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για να διοχετεύονται κονδύλια με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομήλων Προπολογισμό που υποχρηματοδοτεί όσα θα μπορούσαν να συμβάλλουν πραγματικά στην καλυτέρευση του επίπεδου και τη ποιότητα ζωή του λαού τη Αττική. Ανάγκε για υποδομέ ζωτική σημασία υπόθηκαν. Αντιπλημμυρικά έργα, διευθέτηση ρεμάτων, αντισυσμική προστασία, προστασία από πυρκαγιέ, μεγάλη έκταση βιομηχανικά και άλλα ατυχήματα. Δηλαδή όλα όσα απειλούν τη ζωή και την υγεία μα. Είναι αυτό φαινόμενο μόνο τη τελευταία θητεία του Πατούλη. Όπω θέλει να μα πει το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ και όχι. Οι ευθύνε το λέμε ότι είναι διαχρονικέ και η επίκληση τη κλιματική κρίση γίνεται ακριβώ για να κουκουλώσει τι διαχρονικέ ευθύνε, να κατευνάσει τι αντιδράσει και να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζόμενων, τη νεολαία, των απόμαχων τη δουλειά. Αντίθετα, ζήσαμε, ζούμε και από ό,τι φαίνεται δυστυχώ θα ξαναζήσουμε την απουσία πραγματικού ενιαίου σχεδιασμού, την απουσία ουσιαστικού ελέγχου, την απουσία πραγματική πρόληψη, όλα τα ζητήματα πολιτικής προστασίας αντιμετωπίζονται με όρους ανταποδοτικότητας, παραδίδοντας το περιβάλλον στο κέρδος και κάνοντας αδύνατη την ουσιαστική πολιτική προστασία. Έχουμε έργα χωρίς μελέτες, έργα αντιπλημμυρικά τα οποία δεν προχωράνε, τα έργα του λεγόμενου χιλιάρικου που μεταφέρονται από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Και τι έχει η περιφέρεια, υπόθηκε και πριν θα σε εξέθεσε για άλλη μια φορά και ο Υπουργό τη Κυβέρνηση, ο Κικίλια, για που ανακάλυψε, όπω είπε και ο Γιάννη ο Πρωτούλη, ότι δεν έχουμε εκκιονιστικά μηχανήματα. Γενικά μηχανήματα έχουμε. Υδροφόρε έχουμε. Μηχανήματα που θα κάνουν μετρήσει σε περίπτωση ε, με βιομηχανικού ατυχήματο έχουμε. Δεν έχουμε. Προσωπικό για την πρόληψη, τη συντήρηση, τον έλεγχο, το σχεδιασμό, την υλοποίηση έχουμε. Δεν έχουμε. Άρα τίποτα δεν έχουμε. Άρα η μόνη λύση που προσφέρει η πολιτική σας είναι να είμαστε διαρκώς στο έλεος των εργολαβιών και στο έλεος των ακριβοπληρωμένων Πρόσετε, και, κυρία και τελειώνω και των τα ακριβοπληρωμένων τα με, με συγχωρείτε και των μελετών που όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστούν ειδικά για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας θα έχουν παγιατέψει. Ε, άρα τι συζητάμε να ψηφίσουμε σήμερα την καταδίκη της προστασίας του λαού μας όχι εμείς συνένοχοι στο έγκλημα δεν θα γίνουμε και θα καταψηφίσουμε.